εδώ υπάρχει μία έκθεση ιστορικών κοιμηλίων με εκθέματα παλαιότυπα από το 1493 έως το 1828 με αναφορά τον ελληνικό πολιτισμό. Επίσης έχουμε φορεσιές παλιές από όλη την Ελλάδα που ορισμένες ξεκινούν από το 18ο αιώνα, από το 1750 έως τις αρχές του 20ου αιώνα και άρματα της Επανάστασης του 21. Είναι μια έκθεση ιστορικών κοιμηλίων που αξίζει τον κόπο να έρθει ο κόσμος να τη δει μέχρι και την Κυριακή που θα υπάρχει εδώ και βεβαίως να ευχαριστήσω το Δήμο της πόλης και ιδιαίτερα την κοινοφιλή επιχείρηση η οποία με κάλεσε να παρουσιάσω αυτά τα θέματα εδώ. Από ό,τι βλέπετε είναι όλα αυθεντικά και γνήσια και έχουν αναφορά τον ελληνικό πολιτισμό. Εδώ παρουσιάζεται η Ελλάδα με όλο αυτό το πλήθος των εκθεμάτων, διαχρονικά με τα αντικείμενα χρήσης που είχαν αυτή την εποχή. Και βεβαίως ο καθένας μπορεί να αισθανθεί διάφορα συναισθήματα και να αγγίξει το χρόνο μέσα από αυτά τα εκθέματα. Και αυτό το βλέπω από τον κόσμο με τη συγκίνηση που τον διακατέχει, βλέποντας και αγγίζοντας αυτά τα εκθέματα από κοντά. Μπορείτε να περιηγηθείτε εδώ και να δείτε τα χαρακτηριστικά όλων αυτών των εκθεμάτων. Εδώ κάτω, όπως εκεί είστε, παρουσιάζονται φορεσιές από τα Ιωάννινα. Συγκεκριμένα εκεί είναι μια φορεσιά που μπορώ να πω ότι είναι από το 1750, έτσι. Έχουμε φορεσιές και των αρχόντων και των απλών ανθρώπων. Δεν είναι μόνο ο πλούτος που υπήρχε τότε, αλλά και το φτωχό άνθρωπο. Είναι δηλαδή δυστυχώς, γιατί στην Ελλάδα κάποια μουσεία παρουσιάζουν μόνο του προύχοντα και όχι του απλού ανθρώπου της καθημερινότητας. Εδώ λοιπόν θα δείτε όλη την γκάμα των εκθεμάτων και με αυτόν τον τρόπο έχει ο καθένας να αισθανθεί διαφορετικά συναισθήματα μέσα. Εκεί βλέπετε και κοσμήματα που φορούσαν την εποχή εκείνη. Η κάθε περιοχή είχε τα δικά της χαρακτηριστικά και στο ρούχο και στα κεντήματα και βεβαίως στις πόρπες και όλα τα στολίδια και κοσμήματα. Έτσι. Εδώ βλέπουμε μια θεματολογία με Σαρακατσανέους. Η Σαρακατσανέα είναι μια ομάδα ανθρώπων η οποία ζούσε στα βουνά και βεβαίως έχει το χαρακτηριστικό στοιχείο το μαύρο που το είχε ως ένδειξη πένθος για την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Και εδώ βλέπετε έτσι μια Μέτσοβο, ενώ από κάτω πάρα πολύ ωραία σεγκούνια περιοχής Βόρειας Πελοποννήσου, Κορινθία, Αργολίδα, περίτεχνα, έτσι.